Στη δύσκολη εποχή που ζούμε, υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε, να αισιοδοξούμε και να νιώθουμε περήφανοι. Ο Απόλλωνας στην περσινή περίοδο κατάφερε με πενιχρά μέσα, αλλά με την επιμονή και με επίμονη και πολλή δουλειά κάθε κυτάρου της ομάδας, καθώς και με την αμέριστη συμπαράσταση των πατρινών φιλάθλων, να επανέλθει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Η ομάδα οφείλει και ελπίζει σε μια πολύ καλή πορεία τη νέα σεζόν, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή επιτυχία, αλλά για ένα σταθερό κεφάλαιο στο άθλημα του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο καθένας μας θα πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο του, με τα μικρά ή μεγαλύτερα μέσα του, αγοράζοντας έστω και μια μετοχή, ανταποδίδοντας στον Απόλλωνα Πάτρας τις χαρές που μας έχει προσφέρει και επενδύοντας σε μεγαλύτερες στο μέλλον. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Σήμερα κάνω κάτι που πάντα πίστευα και πάντα έκανα από παιδί σε αυτήν εδώ την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Να στηρίζω κάθε προσπάθεια που μπορεί να με κάνει περήφανο γιατί είμαι πατρινός. Και έχουμε ευτυχώς ακόμα χίλιους λόγους να είμαστε περήφανοι γιατί γεννηθήκαμε και προπαντός γιατί είναι δικιά μας επιλογή ότι διαλέξαμε να ζήσουμε, να μείνουμε σε αυτή την πόλη εμείς και τα παιδιά μας. Και ο Απόλλωνας είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δικιάς μας ιστορίας και είναι ένας από τους λόγους που όπου και αν βρίσκεται κανένας στην Ελλάδα μπορεί να δηλώνει πατρινός και απολωνιστής, απολωνιστής και πατρινός. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Είναι κάτι θα λέγαμε σαν τον νύχι κρέας. Σήμερα λοιπόν συμβολικά και εγώ έβαλα την υπογραφή μου για να γίνω συμμέτοχος αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Και ξέρετε, ο Απόλλωνας ακόμα διδάσκει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, ακόμα και αν είναι μικρές οι οικονομικές δυνάμεις, μπορούν να έρθουν περισσότερα πρωταθλήματα και κύπελα, αρκεί να το πιστέψουμε. Κοιτάξτε την εποχή που ο Απόλλωνας είχε δισεκατομμύρια και κοιτάξτε τις εποχές προ-εκείνης και μετά από εκείνη, πόσες ένδοξες σελίδες γραφτήκαν, εξίσου σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Γι' αυτό και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή την ώρα το ένα ευρώ που θα βάλει ο καθένας μας θα γυρίσει με πολλαπλάσια υπεραξία, υπεραξία που θα έχει να κάνει με αυτόν εδώ τον τόπο, τον οποίο ξαναλέω διαλέξαμε όλοι, είναι το σπίτι μας και οφείλουμε να το συντηρήσουμε. Καλή επιτυχία, η αρχή έγινε σήμερα, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πιάσουμε το μετοχικό κεφάλαιο και έτσι δεν θα κλαίμε όπως για άλλες περιπτώσεις. Πω πω όλοι μαζί δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα καράβι Πάτρα Ιταλία. Πω πω όλοι μαζί δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την Παναχαϊκή. Λοιπόν, ο Απόλλωνας είναι το πρώτο δείγμα πρόκληση για όλους μας. Ο φίλος ο Νίκος Νικολόπουλος ένιωσα σαν να ήταν απολωνιστής από πολλά χρόνια και βγαλμένος από μια διοίκηση του Απόλλωνα. Δεν μπορώ να πω κάτι. Με κάλυψε και μας κάλυψε και στις αποφάσεις μας ότι ο Απόλλωνας είναι όλων, ο Απόλλωνας είναι ένα κομμάτι της Πάτρας, ότι οι πατρινοί πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει Απόλλωνας Α1 κατηγορία στην κρίσιμη οικονομική κατάσταση που περνάμε και νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων και όπως το έπραξε ο αγαπητός Νίκος και πρέπει να το πράξουν όλοι οι πατρινοί μα από το υστέρημά τους, με μία μετοχή, 10 ευρώ, να τα καταφέρουμε ώστε ο Απόλλωνας να ανήκει στην Πάτρα. Αυτό το κομμάτι του ενός ανθρώπου έχει περάσει αν επιτρεπτεί. Ένας δεν μπορεί. Όλοι μαζί μπορούμε.